Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην Καρδάμινα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο Πυλή, στην Αντιμάχια και παντού. Έργα αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών. Συζητούμε χρόνια για τα ιαματικά λουτράκια, το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα που έχει ο ΚΟΣ. Έχουμε έτοιμες μελέτες που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα. Φτάνει κάποιος να κινηθεί για την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών διαδρομών από την Εδροβιότοπο της ΚΟ μέχρι την άλλη άκρη της ΚΟ. Έχουμε έτοιμες μελέτες που μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα για την αποκατάσταση του συνόλου των κτηρίων της Αβικό και του Παλιού Ινοποιού. Έχουμε έτοιμες μελέτες για την αποκατάσταση του αστικού ιστού της πόλης σε συγκεκριμένες υποβαθμισμένες περιοχές. Απορούμε γιατί μπήκαν στην περιπέτεια να διεκδικούν ένα έργο για το οποίο δεν είναι σίγουρο να το πάρουν. Ευχόμαστε να το πάρουν και θα βοηθήσουμε αν χρειαστεί που πρέπει να το πάρουν. Και χαρά μας είναι να το πάρουν για την ανάπλαση του συνολικού του αστικού ιστού της ΚΟ. Αλλά όταν υπάρχουν έτοιμα τεχνικά δελτία και μελέτες, απορούμε γιατί τα αφήνουν και πηγαίνουν οπουδήποτε άλλο. Και εδώ μπαίνει και μια ρηξικέλευτη πρόταση που αφορά στην υιοθέτηση και δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου για το νησί της ΚΟ. Ξέρετε, στο επόμενο διάστημα με την οικονομική κρίση, οι ζώνες ελεύθερου οικονομικού εμπορίου, παρά το ότι υπάρχουν αντιδράσεις από συγκεκριμένους χώρους, είναι περιοχές οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν ειδικές συνθήκες και φορολογικό καθεστώς για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες, και εμείς οφείλουμε να διεκδικήσουμε τέτοιες ζώνες, τέτοια ζώνη, κρατώντας τα θετικά και προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε το μέγιστο όφελος από αυτές τις ζώνες. Και βέβαια, η δημιουργία στις μεσοπρόθεσμες είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση συμφράσεων για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που κάνουν την ΚΟ επώνυμη και την προωθούν παντού. Και σαν τέτοια δράση αναφέρουμε στην με κακία κατάργηση του φεστιβάλ, Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της ΚΟ, με απίθμενη κακία απέναντι σε ανθρώπους και στον ίδιο το θεσμό, προχώρησαν στην κατάργησή του, ένας θεσμός ο οποίος διαφήμιζε δωρεάν την ΚΟ παντού, από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη. Και εδώ βέβαια μπαίνει και ένας ειδικός ρόλος στο Δήμο για τη στήριξη του Διεθνούς Υποκρατήριου Ιδρύματος. Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι αταλάντευτοι στόχοι του νησιού. Κατασκευή νέου νοσοκομείου. Κατασκευή νέου εμπορικού λιμανιού και μετατροπή του υπάρχοντος σε τουριστικό. Επέκταξη και εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου. Σύγχρονα κτίρια διοίκησης χωροθετημένα σε ολόκληρο το νησί. Κοιτάξτε, σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά για μεγάλα έργα, το να βάζει ένα ορίζοντα διετίας, τριετίας, τετραετίας, ακούγεται λίγο περίεργο και στους πολίτες και στους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν κεντρική διοίκηση. Γιατί τώρα έρχεσαι και να λες θέλω 7, 3, 4, 5, 7 δις για να φτιάξει ένα νέο νοσοκομείο από τη μια μέρα στην άλλη, ακούγεται ίσως περίεργα. Το να βάζεις όμως ένα στόχο σε βάθος χρόνου να έχεις δημιουργήσει ένα νέο νοσοκομείο που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες του αιώνα που τρέφουμε και του επόμενου αιώνα για τις επόμενες γενιές, είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να είναι αταλάντευτος. Και εμείς θυμώνουμε όταν στις προκλήσεις του τέος Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και βουλευτή του Δεκανήσου του κ. Κρεμαστινού, ο Δήμαρχος δεν απαντά ούτε καν στα τηλεφωνήματά του για να δουν πώς μπορούν να μεθοδεύσουν την το νέο νοσοκομείο. Όταν στην πρόκληση του νυν του τέος Υπουργού Γεωργίας και νυν Υπουργού Βουλευτή Α Αθήνα στους συμπατριώτες μας του Πάσοδο Σκανδαλίδη, στην πρώτη επαφή, τι θα κάνουμε με το νοσοκομείο και το ακίνητο του Λινοπόντη, ο Δήμαρχος περί άλλων τριβάζει. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτά και να τα θυμόμαστε πάντα προεκλογικά, χωρίς να μεθοδεύσουμε, να δεσμευτούμε σε κινήσεις που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Το νέο εμπορικό λιμάνι, το έχουμε πει, είναι διαπίστωση χρόνων. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος εδώ πλέον, με το φόρτο που έχει σε εμπορεύματα, σε διακίνηση επιβατών και αν θέλετε μεγάλων οχημάτων, να λειτουργήσει και στα επόμενα χρόνια θα σφιχτιά, με αποτέλεσμα οι σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρείες να μας αποκλείσουν όπως απέκλεισαν ή οδεύουν προς αποκλεισμό της Καλύμνου. Θέλουμε ένα σύγχρονο λιμάνι και πρέπει να το ξεκινήσουμε, σωστά χωροθετημένο, που να πιάνει όλο το νησί και να βοηθά στην ανάπτυξή του. Το ίδιο και στην επέκταση του αεροδρομίου. Και τέλος, τα σύγχρονα κτίρια διοίκησης που αφορούν τα πάντα, από τα δημοτικά μέχρι τα κυβερνητικά κτίρια. Αγαπητοί φίλοι, η πρότασή μας αυτή καταντίθεται σε δημόσια διαβούλευση
Πιστεύουμε ότι τα οικονομικά μεγέθη τα οποία θα καταθέσουμε σε επόμενη συνέντευξη ή ανακοίνωσή μας είναι τέτοια που αν μπουν σε ένα προγραμματισμό μπορούν να δρομολογηθούν και να μπορούν να δρομολογήσουν και να ολοκληρώσουν έργα που πραγματικά θα αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη του νησιού σε όλα τα επίπεδα. Με αυτά που είπα, μόνο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, εκατοντάδες θέσεις εργασίας έχουμε υπολογίσει και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες σε όλους τους τομείς της εργασίας, στους οικοδόμους, στον κατασκευαστικό κλάδο γενικά, στους οικοδόμους, στους υδραυλικούς, στους ηλεκτρολόγους, στα χωματουργικά μηχανήματα, στις μικρές και μεσαίες εταιρείες που ασχολούνται με κατασκευές στην ΚΟ, σε κάθε είδους επάγγελμα που έχει σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα. Ο τουρισμός, με την επιλογή στήριξης όλων των πηγών που φέρουν τουρισμό στην ΚΟ, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για τους tour operator ή μόνο για τη Ryanair και τις εταιρείες χαμηλούς κόστους, βάζοντας σε αντίθεση αυτούς τους δύο μεγάλους πυλώνες της ροής τουριστών στην ΚΟ, με την κατάλληλη υποστήριξη και τα έργα δράσης αναπτύσσονται και οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα των εσόδων από τον τουρισμό. Με την πρότασή μας, ο πρωτογενής τομέας πιστεύουμε ότι περνά σε άλλο επίπεδο, με πραγματική στήριξη του Δήμου και ενθάρρυνση να περάσουν άνθρωποι στην πρωτογενή τομέα. Η μεταποίηση μπορεί να ανοίξει ξανά φτερά στο νησί μας. Οι υποδομές δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και θέσεις εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα ποιότητα ζωής. Και το πέρασμα στην πράσινη ανάπτυξη ανοίγει τους δρόμους της πραγματικής οικονομίας για τις επόμενες γενιές. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά περιθώρια ανάπτυξης οικονομικής ή θα προχωρήσουμε σε εξελιγμένες μορφές της τεχνολογίας που δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω ή θα αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα που μας έχει δώσει ο Θεός και η φύση. Και αυτό είναι το περιβάλλον μας. Φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και ανθρώπινο. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε και επειδή θεωρώ δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια η χώρα θα στραφεί σε αυτούς τους τομείς, το πέρασμα στην πράσινη ανάπτυξη του νησιού ανοίγει πραγματικά νέους δρόμους. Επιμένουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα ότι πρέπει να πάρουμε τώρα αποφάσεις, ότι πρέπει να φύγουμε πια από τις ατέρμονες συζητήσεις. Τις συζητήσεις που μας γυρίζουν πίσω στις λειτουργίες ενός κράτους που βούλιαξε ή που βουλιάζει, αν θέλετε, και βούλιαξε και βουλιάζει με ευθύνη όχι των πολιτών, αλλά με ευθύνη των πολιτικών του είδους του δημάρχου που έχουμε σήμερα. Των πολιτικών που στο βωμό της προσωπικής τους παρουσίας, της επαγγελματικής πολιτικής τους απασχόλησης, θυσίασαν τη χώρα και τους ανθρώπους της. Τώρα πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις, τώρα πρέπει να προλάβουμε τον χρόνο που χάσαμε τα δύο χρόνια που πέρασαν και είναι η ευκαιρία να εντάξουμε, όπως είπα, μελέτες και έργα στο κοινοτικό πλαίσιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί στα επόμενα χρόνια, δηλαδή μετά το 2015, η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Δεν θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλες ευκαιρίες απορρόφησης πόρων. Αν δεν πετύχουμε τη συνένεση, τον σχεδιασμό, τον εξορθολογισμό στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, θα είμαστε υπόλογοι σε πάρα πολλές γενιές μετά από εμάς. Σας ευχαριστούμε.